Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για μπάλα. Είναι εδώ μαζί μου ο Ανδρέας Λόλος, συνεργάτης του ITV. Για πάμε στον Ανδρέα. Ανδρέα, πώς είσαι? Λοιπόν, καλά, Βλάση. Την καλησπέρα για από μένα. Μετά από αυτό το προσδόκιμο ζωής. Ναι, έχουμε το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής στην Ήπειρο. Καλό, πολύ καλό. Ναι, αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε εμείς. Πώς τα καταφέρουμε, δεν έχω καταλάβει, αλλά εντάξει. Εντάξει, κοίταξε. Υποτίθεται στα χωριά τουλάχιστον της Ηπείρου η ζωή είναι πιο χαλαρή, πιο ήρεμη, λιγότερο αγχώδης. Ναι. Για πες μου την άποψή σου τώρα, μιας και το είπες αυτό, γιατί οι γυναίκες έχουν πολύ μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής από τους άντρες, για 5 χρόνια. Είναι μεγάλη διαφορά. Ναι. Πραγματικά. Το ξέρω. 83,4. Έχουν μεγαλύτερες βιολογικές δυνατότητες σε κάθε περίπτωση οι γυναίκες. Ναι. Αλλά κερδίζουν, έχω την αίσθηση εγώ, και τον διαρκή πόλεμο των φύλων. Κερδίζουν κατά κράτος στον πόλεμο γυναικών ανδρών. Οπότε αυτό τις γεμίζει αισιοδοξία και ζουν περισσότερο. Εγώ νομίζω, Βλάση, ότι οι γυναίκες τα παίρνουν λίγο τα πράγματα πιο χαλαρά. Οι άνδρες, έτσι λες, Οι άνδρες, παρότι φαίνεται ότι είναι το δυνατό φύλο, νομίζω ότι συναισθηματικά επηρεάζεται πάρα πολύ από κάποιες καταστάσεις. Ενώ οι γυναίκες την περνάνε πιο χαλαρά. Πάμε στα δικά μας. Λοιπόν, ακούσαμε το Β. Γνωστός νομικός ο Βίτας και εδώ με τον Μπάζι Άννα. Γνωστός και φίλος κιόλας, εντάξει. Έτσι ασχολείται, λοιπόν, και φίλος πράγματι. Είπε ότι ούτε λίγο το πολύ, ούτε για ψηλού πίδημα θα γεμίσουν οι φυλακές με φιλάθλους με το νέο αθλητικό νόμο, που είναι ιδιαίτερα αυστηρός. Ανδρέα, είσαι νομικός. Είναι ιδιαίτερα αυστηρός ο νόμος, πράγματι. Λοιπόν, κάποιοι βέβαια πιέσανε για να γίνει αυτός ο αυστηρός νόμος. Διάφοροι φορείς, τέλος πάντων. Και εγώ πιστεύω ότι είναι αυστηρός. Δεν πιστεύω ότι θα γεμίσουν τα κρατήρια από φιλάθλους. Θα υπάρχει από την πλευρά των δικαστών. Οι δικαστές είναι γενικά μορφωμένα άτομα και άτομα που, σκεπτόμενα. Τα νέα παιδιά ειδικά, που είναι οι δικαστές που βγαίνουν συνέχεια, νομίζω ότι είναι και μέσα στην κοινωνία. Οπότε αντιλαμβάνονται λίγο τις καταστάσεις, αφουγκράζονται τον κόσμο. Και θα έλεγα ότι δεν θα γίνει αυτό. Δεν θα γεμίσουν τα σοφρονιστικά καταστήματα με φιλάθλους. Πάντως ο νόμος είναι αυστηρός και η αυστηρότητα δεν λύνει απαραίτητα. Δεν λύνει προβλήματα. Η αυστηρότητα για μένα δημιουργεί αντίδραση. Μάλιστα. Αν υπάρξει υπερβολική αυστηρότητα, θα δημιουργηθεί αντίδραση. Θα έχουμε άλλα γεγονότα. Πάμε στις μεγάλες προκρίσεις. Αντίστοιχα με αυτά που γίναν πριν λίγο καιρό. Πάμε στις μεγάλες προκρίσεις Ολυμπιακού και ΠΑΟ. Ναι. Σάρωσε και ο Ολυμπιακός. Ναι, ήταν μια μαγική βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι. Λοιπόν, μεγάλες νίκες, ανατροπές. Το περίμενες αυτό το 6-1? Ούτε το 6-1, ούτε το 5-1 κανονικά. Αν και ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα, εντάξει, ανέβαζε γρήγορα γκολ, θα γινόταν ίσως η ανατροπή. Σάρωσαν. Ήταν ματς Grand Guignol κατά κάποιον τρόπο, γιατί μείωσαν οι ομάδες οι άλλες, η Μακάμπη και η Δυναμό Ζάγκρεπ σε 3-1. Εκεί είχε και κάποιες ευκαιρίες η Δυναμό Ζάγκρεπ. Η Μακάμπη δεν είχε όμως ευκαιρίες, δεν έκανε καταστάσεις. Είναι παράλληλα τα παιχνίδια και καλά κάνεις και τα συζητάς. Είναι παράλληλα. Και τα σχολιάζεις και τα δύο μαζί. Ακριβώς. Εξελίχθηκαν έτσι. Εξελίχθηκαν περίπου με τον ίδιο τρόπο. Με τον ίδιο τρόπο. Απλά στο τελικό ήταν στο 90 λεπτό ΠΑΟΚ 5-1, στο 90 λεπτό Ολυμπιακός 4-1 και έβαλε και δύο γκολ μετά στην παράταση. Υπήρξε αντίδραση, όπως είπαμε, με την πλευρά της Δυνάμο Ζάγκρεπ το δεκάλεπτο το αρχικό του δευτέρου ημιχρόνου. Από την Μακάμπη δεν υπήρξε γενικά αντίδραση. Φαινόταν δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή θα βάλει και το τέταρτο γκολ και έβαλε πολύ ωραίο γκολ ο Ελκαμπή. Λοιπόν, με ψαλίδι. Και τελείωσε μετά, σάρωσε. Και μετά φάνηκε ότι. Παραδόθηκαν. Και ενώ περίμεναν όλοι ότι στην παράταση ο Ολυμπιακός θα έχει δώσει όλα και δεν θα μπορεί, τελικά έβαλε άλλα δύο γκολ. Είναι συγχαρητήρια λοιπόν και στους δύο. Καλή τύχη στις επόμενες αναμετρήσεις. Πάμε στις επόμενες αναμετρήσεις του Conference. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και Μπριζ ΠΑΟΚ. Ναι. Ποια είναι καλύτερη κλήρωση? Καλύτερη είναι του ΠΑΟΚ, αναμφισβήτητα. Είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι. Και η Φενέρμπαχτσε δεν είναι καλά τα σεράι. Εγώ νομίζω ότι είναι δεύτερη Τουρκία. Σε τίτλους στην Τουρκία. Έτσι. Είναι δεύτερη στο πρωτάθλημα. Αλλά έχει καλύτερο ρόστερ από την Γαλατασαράη, πιστεύω εγώ. Σε αυτή τη φάση. Βεβαίως. Να σου αναφέρω. Αν θέλεις, ανάμεσα στα άλλα, ακούγεται ότι από το καλοκαίρι θα πάει και ο Μουρίνιο εκεί. Λοιπόν, είναι σε τέτοιο επίπεδο. Δείχνουν πάρα πολλά λεφτά. Οι επενδυτές έχουν πολλά χρήματα. Πολλά λεφτά. Είναι ο τερματοφύλακας της Εθνικής Κροατίας, ο καλύτερος τερματοφύλακας του Μουντιάλ, ο Λιβάκοβιτς. Είναι ο Μπονούτσι, σέντερ μπακ. Είναι μια δύσκολη ομάδα δηλαδή. Ο Τάντιτς. Να μην την πάρουμε αψήφιστα δηλαδή. Ναι. Ο Τάντιτς, ο Τζέκο, ο Μπατσουαγί, ο Βέλγος. Είναι δηλαδή αφρόκρεμα παικτών.
Έχω δώσει πολλά λεφτά FNR και θα είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος για τον Ολυμπιακό. Πάντως μιλάμε για ιστορικές προκρίσεις και του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ. Μπριζ ΠΑΟΚ. Η Μπριζ είναι σε χειρότερο επίπεδο. Η Μπριζ είναι. Δεν διεκδικεί αυτή τη στιγμή πρωτάθλημα στο Βέλγιο. Ναι. Διεκδικεί έξοδο στην Ευρώπη. Μάλιστα. Είναι ιστορική ομάδα μαζί με την Άντερλεχτ, πιο ιστορικές ομάδες του Βελγίου. Και το βελγικό ποδόσφαιρο είναι πολύ καλό. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι σε καλή κατάσταση. Πάντως, όπως και να έχει, θα είναι δύο υπέροχες εκδρομές. Μία στην Κωνσταντινούπολη για όσους έχουν σκοπό να πάνε και μία στον Πρίζο, το οποίο είναι πανέμορφη πόλη. Ναι. Δεν έχω πάει, αλλά είναι μια ειδηλιακή πόλη. Με νερά, με γεφύρια μέσα στην πόλη, με μικρά ποταμάκια. Λένε και άμα κερδίσει και ο ΠΑΟΚ, θα φαίνεται ακόμα πιο όμορφη. Και να πούμε ότι αν με το καλό περάσουνε, ο Ολυμπιακός θα έχει πάλι μια δύσκολη αποστολή. Θα είναι ο νικητής του αγώνα Aston Villa Lille Γαλλίας. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ θα είναι με τον νικητή του Φιωρεντίνα Βικτόρια Μπλτζέν της τσέχικης ομάδος. Κατά πέσα πιθανότητα θα είναι η Φιωρεντίνα. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στον Μπας Γιάννενα. Πάμε στον Μπας. Ξεκινάει το μικρό πρωτάθλημα, το μίνι πρωτάθλημα των 7 αγώνων play-out. Mm-hmm. Είναι κρίσιμο πολύ. Είμαστε τελευταίοι. Είμαστε στη χειρότερη θέση. Αν δεν δείξουμε ένα νέο πρόσωπο που δεν το έχουμε δει καθόλου στην κανονική διάρκεια, θα μείνουμε στην κατηγορία. Οι πιθανότητες, ρεαλιστικά αν δει κανείς, δεν είναι πολλές. Είναι εναντίον μας. Είναι εναντίον μας. Και αν δει κανείς την αγωνιστική συμπεριφορά μας στην κανονική διάρκεια. Μην γελιόμαστε, να μην γελαστούμε, να μην πετάμε στα σύννεφα. Οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ μας. Αλλά okay, το ξεχνάμε και πάμε να νικήσουμε όλους. Θα έλεγα, πάμε να νικήσουμε όσους μπορούμε. Ακριβώς. Κοίταξε να δεις, Βλάση. Όλες οι ομάδες που κατέληξαν τελευταίες στην κανονική διάρκεια δεν αποφεύγαν τον υποφυβιασμό. Εμείς πάμε να το. Αυτή είναι η παράδοση. Να σπάσουμε την παράδοση. Αυτή είναι η παράδοση. Θα, αύριο στο Περιστέρι θα πούμε ότι θα λείπει ο Σόρια. Ναι, θα δούμε το ρεπορτάζ. Έχει κάρτες. Ο Σόρια έτσι είναι. Ο Κόντε σε κάθε περίπτωση. Ο Κόντε με θλάση θα λείπει. Αλλά έσπασε και το μικρό δάκτυλο του χεριού του Ονάγκη και θα λείπει και ο τερματοφύλακας Ονάγκη. Οπότε πάμε λογικά να δούμε ο Σούλης ή ο Αθανασίου. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Παπαδόπουλου. Αμέσως μετά θα συνεχίσουμε τη συζήτηση εδώ με τον Ανδρέα Λόλο. Πάμε. Λοιπόν, Ανδρέα, πρέπει να τα δώσουν όλα τώρα. Παίκτες, προπονητής, όλα πραγματικά. Είναι πολύ κρίσιμο μάτς. Το Περιστέρι είναι ένα γήπεδο που μας πάει εμάς. Έτσι, μαζεύονται οι πυρώτες εκεί. Εισιτήρια δεν πήρε η ΠΑΕ Παζιάννενα λόγω της αυστηροποίησης του αθλητικού νόμου. Με το οτιδήποτε, με το ελάχιστο, μπορεί κανείς να βρεθεί κατηγορούμενος με τιμωρίες αντιμέτωπος και. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα πάνε οι πυρώτες, έχω θα την πάνε αίσθηση. Οι πυρώτες, σίγουρα. Ναι. Είναι έδρα που πάντα δίνουν το παρόν οι πυρώτες της Αττικής, της Αθήνας. Πάντως πιστεύω ότι και να πήγαιναν επίσημα δεν θα δημιουργούσαν. Δεν θα γινόταν τίποτα. Τέλος πάντων, γιατί έχω μια καλή σχέση με την ομάδα του Ατρομήτου. Γενικά οι φίλαθλοι και με τους Φενταγίοι. Τώρα πες μου το λόγο για τον οποίο θα κερδίσουμε τον Ατρόμητο τώρα, που δεν τον κερδίσαμε στους Ζωσιμάδες πριν από ελάχιστες μέρες. Νομίζω, Βλάση, εγώ πιστεύω ότι τουλάχιστον μια ισοπαλία θα την πάρουμε. Δεν σωνόμαστε ακριβώς. Δεν σώνεται η κατάσταση με τις ισοπαλίες. Γιατί να κερδίσουμε τον Ατρόμητο μες στο Περιστέρι, γιατί να τον κερδίσουμε, τον Ατρόμητο που δεν τον κερδίσαμε στους Ζωσιμάδες. Πες μου κάτι να με κάνεις πιο αισιόδοξο αυτό. Ναι, γιατί πιστεύω. Δώσ' μου αισιοδοξία δηλαδή. Ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι εμείς θα έχουμε το κίνητρο. Ο Ατρόμητος δεν θα πολύ σκοτωθεί, θα έλεγα. Εκτός αν παίζονται άλλα συμφέροντα. Λέγω πολύ ότι θα παίξει για άλλες ομάδες, για τον ένα, για τον άλλον. Δεν νομίζω ότι όσο και να. Αυτά ακούγονται πάντα, έτσι. Αυτά ακούγονται πάντα. Αλλά το κίνητρο περισσότερο είναι προσωπικό, είναι για την ομάδα σου. Όχι να παίξω για τον Βόλο, εγώ σαν Ατρόμητος, και να χτυπήσω τον Μπας Γιάννενα. Δεν θα σκοτωθώ. Άρα δεν έχει κίνητρο ο Ατρόμητος ισχυρό. Αν ενδιαφέρονταν παράδειγμα. Εμείς έχουμε ισχυρότατο κίνητρο. Ακριβώς. Εμείς έχουμε ισχυρότατο κίνητρο. Αυτό κίνητρο έχει περισσότερες πιθανότητες. Ακριβώς. Να πούμε ότι σαν σήμερα, Βλάση, να πούμε την ιστορία λίγο, του 1964, ο Μπας Γιάννενα έπαιξε εδώ με τον Ατρόμητο Περιστερίου, τον κέρδισε για το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής 1-0, με γκολ του Φάνη του Παπαδόπουλου. Ναι. Τερματοφύλακας ήταν ο Κοσμάς Μανέγας, ένας γιανιώτης, ο οποίος έκανε καριέρα μετά και στον Μπας Γιάννενα και υπήρξε και βοηθός του Γκμόχ. Βοηθός προπονητή στον. Του τεράστιου κουμό. Ναι, ο Μανέγας. Ο Γιάτσεκ ήταν τεράστιο. Βέβαια. Να. Λοιπόν, και να πούμε ότι κάποιες φήμες που κυκλοφορούν, βέβαια, εγώ νομίζω ότι είναι ανυπόστατες,
αλλά ίσως όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά και μακάρι να υπάρξει και φωτιά σε τελική ανάλυση. Ακούγεται για τον Μιτιλινέο ότι ενδιαφέρεται για την ομάδα. Ναι. Ένα τεράστιο όνομα. Ένας πολύ, πολύ πλούσιος Έλληνας. Θα φτιάξουμε από τους πλουσιότερους Έλληνες. Ναι. Μακάρι. Λοιπόν, αλλά ακούγεται και για τον πρόεδρο δρομή του, τον Σπανό. Ότι θα πάρει τα Γιάννα. Ότι ενδιαφέρεται για τα Γιάννα. Λένε ότι έχει μια καταγωγή υπηρώτικη. Λοιπόν, ότι ενδιαφέρεται να πάρει τα Γιάννα. Μάλιστα, και ο Σπανός, φρακάτος είναι πολύ, έτσι. Και ο Σπανός, και έχει βάλει καλά. Πολλά χρήματα στο ποδόσφαιρο. Ακριβώς, έχει έτσι. Μόνο, έχει κάνει και υποδομές καλές, έχει κάνει και γήπεδα, έχει δουλέψει. Αυτές είναι καλές φήμες για τον Πάο. Καλές φήμες. Σε κάθε περίπτωση, γι' αυτό τις λέμε κιόλας, γιατί είναι ένα κρίσιμο σημείο για την ομάδα όλο αυτό, είναι κρίσιμο σημείο. Έτσι, πάντως, λίγο ήθελε, πριν τα 7 πλέον. Αν ήθελε με τη Λινέως να πάρει βλάση τον Πας Γιάννα, νομίζω δεν θα έμπαινε σε πολύ μεγάλη διαδικασία διαπραγματεύσεων 500 χιλιάρικα λιγότερα, 500 χιλιάρικα παραπάνω. Το πρόβλημα με τον Πας είναι ότι δεν έχει εγκαταστάσεις, Ανδρέα, δεν έχει εγκαταστάσεις η ομάδα και αυτό είναι σημαντικό στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Δεν έχει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις ο Πας Γιάννα. Ενώ είναι ένα πολύ ισχυρό brand, ένα πολύ ισχυρό brand name είναι ποδοσφαιρικά ο Πας, έτσι. Δεν έχει ιδιόκτητες αθλητικές εγκαταστάσεις και αυτό τους επενδυτές λίγο τους μαγκώνει. Αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ναι, αλλά για ένα μέγεθος σαν το Μιτιλινέο, παράδειγμα, σαν το Σπανό, νομίζω ότι αυτό δεν θα ήταν τόσο μεγάλο εμπόδιο. Ναι, για το καλό για είναι και το βλέπουν ότι ο ΠΑΣ έχει κόσμο. Έχει κόσμο. Δεν το συζητάμε. Μια ομάδα που έχει κόσμο δεν χάνεται ποτέ. Και φανατικό κόσμο. Είμαστε φανατικοί. Είμαστε φανατισμένοι όλοι με τον ΠΑΣ. Και όχι μόνο στην Ήπειρο, όχι μόνο στα Γιάννα. Στην Αθήνα να δεις. Εκεί θέλει και ένα έναυσμα. Και στο εξωτερικό. Για να ξεσηκώσει τις υπηρώσεις της Αθήνας χρειάζεται μια πολύ καλή, μια καλή πολιτική. Έτσι. Έχουν τον τρόπο να ξεσηκώσουν τους Αθηναίους γιαννιώτες. Πρέπει να το κάνουν λίγο πιο. Θα τα πούμε καλά, όλα στο τέλος του μήνυ πρωταθλήματος, στο τέλος των 7 αγώνων. Θα τα πούμε όλα και τα λάθη που έγιναν για τη διοίκηση που είναι λίγα. Τώρα πάμε μπροστά. Καλές είναι οι φήμες ότι η ομάδα έχει ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την επόμενη μέρα. Καλό είναι αυτό, δείχνει τη δυναμική της ομάδας. Βεβαίως. Και γι' αυτό το λέμε κιόλας. Μπορεί να είναι μονοφήμες, okay, μπορεί να είναι μονοφήμες, θα το δούμε. Πάμε τώρα στο μίνι πρωτάθλημα των 7 play out. Δεν ξέρω αν θέλεις να πεις τίποτα άλλο για εντάξει, το εντάξει, να πούμε και τα άλλα παιχνίδια που γίνονται αύριο. Πας Γιάννενα, ναι. Είναι το Αστέρας Βόλος στις 5. Ωραία. Είναι το Κηφισιά Όφης στις 7.30. Είναι το δικό μας στις. Συγγνώμη, Κηφισιά Βόλος, Κηφισιά Όφη στις 5.30. Ναι. Το δικό μας στις 7.30 στον Ατρόμητο και το Πανετολικός Πανσεραϊκός είναι στις 8. Ωραία. Λοιπόν, τώρα να πάμε στο Ερασιτεχνείο. Πάμε Ερασιτεχνείο γιατί είχαμε εμβόλυμα αγωνιστική. Είχαμε εμβόλυμα αγωνιστική. Αλφα Ερασιτεχνείο μόνο, ναι. Αλφα μόνο. Okay. Είχαμε και κύπελο Ερασιτεχνών. Κέρδισε η Θεία Λακατσικάς. Ήταν αναμενόμενο την ομάδα των Χουλιαράδων. Ωραία. Τα γκολ ο Κωνσταμένας και ο Σκανδάλης. Το γκολ της ομάδος των Χουλιαράδων ο Τσιαμάκης. Ο οποίος έκανε μια καλή εμφάνιση η ομάδα των Χουλιαράδων γενικά. Είχε βέβαια και αρκετούς αναπληρωματικούς ο Νίκος Ογκούρας για τη Θεία Λακατσικάς. Να πούμε ότι την Κυριακή δεν έχει πρωτάθλημα η Θεία, όπως είπαμε, κερδίζει στα χαρτιά τον αγώνα με τον αποχωρήσαντα Μαγνησιακό με 3-0. Okay, okay. Και είναι ευτυχή συγκυρία γιατί εκείνη την ώρα γίνεται και το καρναβάλι στην Κατσικά. Ναι. Να πούμε και κάτι ευχάριστο. Ναι. Μόλις να τελειώσει. Πάνε οι παίκτες να... και οι φίλοι θέλουν να πάνε στο καρναβάλι. Να πάνε τουλάχιστον στο καρναβάλι. Τώρα πού θα πήγαιναν, στο γήπεδο ή στο καρναβάλι. Γιατί πολλά παιδιά από την Κατσικά, πολύ νεολαία που πηγαίνει στο γήπεδο, θα μετάχει το μεγάλο καρναβάλι του λεγανοπεδίου Ιωαννίων γίνεται στο Κατσικά. Και πολύ καλό δίπλα στου Λογκάδε να μην αδικήσουμε στι 4 ώρα και πολύ καλό και στην Κόνιτσα Βλάση, έτσι, για να πούμε όχι, και λίγο όχι, το σπίτι μας. Στην Κόνιτσα πράγματι είναι έτσι, πολύ δυνατό καρναβάλι. Παραδοσιακό καρναβάλι. Τέλεια. Και εντάξει, ακούγεται ότι θα έχει και πολύ κόσμο. Έτσι, ας ελπίσουμε και σε πολλούς επισκέπτες και τα Γιάννα. Πιθανότατα καλό καιρό θα έχει την Κυριακή. Και πιθανότατα καλό καιρό, εντάξει, ωραία. Μπορεί να πέσουν λίγες σταγόνες, λένε. Εντάξει. Okay. Δεν σταματάει τώρα ο άλλος ντυμένος. Δεν σταματάει καρναβαλιστής από κρυά με λίγες σταγόνες, δε, τι να μασίσει. Και άλλες φορές έχουμε δει εδώ στην πόλη με τις φωτιές, με τις τζαμάλες να βρέχει, αλλά ο κόσμος ακόμα και με τις ομπρέλες είναι έξω. Χορεύει γύρω στις τζαμάλες, γιατί μην το ξεχνάμε αυτό. Το βράδυ όλο το κέφι μετατρέπεται στα σταυροδρόμια και στις πλατείες των Ιωαννίνων, όπου ανάβουν μεγάλες φωτιές. Έτσι, για να φύγει ο χειμώνας και να έρθει η άνοιξη. Στις γειτόν. Ακριβώς. Είναι συμβολικό πραγματικά. Ωραία. Ανδρέα, Αλφα Ερασιτεχνική. Αλφα Ερασιτεχνική. Έγιναν κάποιοι αγώνες, οι πολλοί αγώνες της αγωνιστικής γίνανε την Τετάρτη. Λοιπόν, ήταν. Να πούμε τα αποτελέσματα. Ωραία. Κουτσελιό Κεφαλόβρυσο 3-0. Να πούμε συγχαρητήρια στους παράγοντες
του Κεφαλοβρύσου και στους ποδοσφαιριστές που τίμησαν τη μνήμη του Δημήτρη του Γιωτίτσα. Υπάρχει ένα γκράφιτι στο Κουτσελιό με το παιδί που χάθηκε άδικα πριν από λίγο καιρό σε τροχαίο. Λοιπόν, και τίμησαν, έβαλαν λουλούδια εκεί στο γκράφιτι που υπάρχει προς τιμήν του. Λοιπόν, και μπράβο τους. Λοιπόν, δροσιχώρη θύελα ελαιού σας 0-5. Σταυράκι Βουνοπλαγιά κέρδισε την ομάδα του Σταυρακίου, δεν ξέρω το ακριβές σκορ. Πέραμα Νεοχωρόπουλο 1-2. Τριγμή στο πέραμα. Ακούγεται ότι θα. Αλλάζει προπονητής. Αλλάζει προπονητή. Ακριβώς. Πιθανόν να φύγει ο κύριο Τζάλας. Έκανε την προσπάθειά του ο άνθρωπος. Λοιπόν, τώρα δεν βγήκαν κάποια αποτελέσματα. Το πέραμα αλλάζει προπονητής. Ναι. Είναι 4 αγώνες που το πέραμα προηγείται βλάση και δεν καταφέρει να κερδίσει. Μάλιστα. Λοιπόν. Καστρίτσα Λογκάδες 8-1. Μεγάλο σκορ. Γειτονικό κάποτε ντέρμπι. Λοιπόν, νησί Κόνιτσα θα γίνει 20 του μηνός, 20 Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη πάλι. Χουλιαράδες Νεοκεσάρια, λόγω των αγώνων Χουλιαράδων στο κύπελο, αναβλήθηκε και αυτό και θα πάει μάλλον στις 27 του μηνός. Λοιπόν, και δεν έγινε ο αγώνας Μέτσοβο Ανατολή. Ο διαιτητής, ο Σπύρος Ζαμπαλάς, διαιτητής Α κατηγορίας, Γιαννιώτης πήγε, έλεγξε τον αγωνιστικό χώρο. Μάλιστα. Και δεν τον βρήκε ακατάλληλο. Ωραία. Και θεώρησε ότι δεν πρέπει να γίνει το μάτς. Η βαθμολογία λοιπόν, στην πρώτη ρε τεχνική, λοιπόν, 66 η ομάδα της Θύελλας Ελαιού σας, η Ανατολή έχει 64, ο Αγροτικός Αστέρας Καστρίτσας έχει 62, συγγνώμη, η Ανατολή έχει 61, αλλά έχει έναν αγώνα λιγότερο στο μέτσο. Πάμε. Λοιπόν, Κουτσελιό 40, Κεφαλόβρυσο 36, μάλιστα. Μέτσοβο είναι ένα βαθμό από πάνω 37, ωραία. 31 η Κόνιτσα, 27 η Χουλιαράδες με έναν αγώνα λιγότερο και η Κόνιτσα με έναν αγώνα λιγότερο. Λοιπόν, Σταυράκι 26, Πέραμα 23, Δροσοχώρη 23, με έναν αγώνα λιγότερο το νησί 22, Νεοχωρόπουλο έχει 25, είναι πάνω από Προοδευτική Περάματος και Δροσοχώρη, Νεοκεσάρια με έναν αγώνα λιγότερο 19, Λογκάδες 17 και Αλμυρός 7 βαθμούς. Δεν έχει αγωνιστική δράση αυτό το Σαββατοκύριακο. Δεν έχει αυτό. Τα υπόλοιπα την άλλη εβδομάδα, Ανδρέα, σε ευχαριστώ. 23 και 24 του μηνός. Α, Β, Γ, ερασιτεχνική κατηγορία. Έχω διαρρήξει το χρόνο του δελτίου κατά πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλές απόκριες σε όλους. Καλές απόκριες και σε εσένα.